Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σημερινή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στη διαχείριση της επόμενης μέρας μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά η κυβέρνηση. Ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, το πρώτο crash test, στη ψήφιση του προϋπολογισμού τον επόμενο μήνα. Ποιες οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τι στάση κρατούν βουλευτές και στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Ουκρανία μετά την απόφαση του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ να επιτρέψει στο Κίεβο να πλήξει τη Ρωσία με πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Γιατί άλλαξε στάση η Ουάσιγκτον λίγες εβδομάδες προτού αναλάβει την Προεδρία ο Τραμπ. Πώς θα αντιδράσει ο Πούτιν. Σοκ στη Θεσσαλονίκη με τον ακαριαίο θάνατο 53χρονου μουσικού σε τροχαίο. Τραυματίστηκαν τα 16χρονα δίδυμα παιδιά του που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και τρεις ακόμα συμμαθητές του. Ιδρυτικό μέλος γνωστού ελληνικού συγκροτήματος στο θύμα. Πώς το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλλο όχημα σε κεντρικό δρόμο της συμπρωτεύουσας. Τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, κυρίες και κύριοι, μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Το Βήμα, αναμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Την ώρα που επιχειρούν να κλείσουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στη στάση που θα τηρήσει ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει θέση. Στο Μέγαρο Μαξίμου λένε πως η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά μετά τη συνέντευξη Βόμβα στο Βήμα της Κυριακής ήταν μονόδρομος. Θέτει εαυτόν για δεύτερη φορά μετά το 1993 εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου, αυτό επεδίωξε. Αυτή τη φορά όμως η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά την πορεία της, χωρίς τον κύριο Σαμαρά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τη σταθερότητα της πατρίδας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι έπραξε το απολύτως σωστό και αντεπιτέθηκε με προσωπικές βολές κατά του Πρωθυπουργού. Η αλαζονία και η προφανής έλλειψη ψυχραιμίας εξηγούν την κίνηση Μητσοτάκη. Αποκομμένος από τη βάση, οδηγεί ένα κόμμα που λίγο πια μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία. Μίλησα και θα μιλάω μόνο για αυτά που απασχολούν την Ελλάδα. Για την πατρίδα θυσίασα τα πάντα, μέχρι και την υγεία μου. Κανείς όμως δεν μπορεί να μου επιβάλλει να θυσιάσω τη συνείδησή μου. Κρίτης όλων μας θα είναι ο λαός και η ιστορία. Εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Σαμαράς άφηνε συχνά πυκνά εχμές για την κυβέρνηση, πρωτίστως για τα ελληνοτουρκικά, αλλά όχι μόνο. Ωστόσο, αυτή τη φορά εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Ενώ για το πολιτικό του μέλλον ούτε διαψεύδονται ούτε επιβεβαιώνονται σενάρια που τον εμφανίζουν να προχωρά σε σύσταση νέου κόμματος. Το μόνο που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, με σιγουριά, είναι ότι τις επόμενες μέρες ο κ. Σαμαράς θα είναι στην Αμερική. Όλα τα άλλα δεν ξέρω. Στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα τον ακολουθούσαν σημερινοί γαλάζιοι βουλευτές. Μήπως λένε πολλοί ο Σαμαράς θέλει να κάνει δικό του κόμμα. Δεν το ξέρω. Πιστεύω ότι θα είναι μία λάθος κίνηση, αλλά δεν το γνωρίζω. Άνοιξε μία πληγή. Όποιος δεν θέλει να το δει αυτό και να το παραδεχθεί, έχει ανοίξει μία πληγή. Άρα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ο δικός μου ο ρόλος είναι να κάνω ό,τι μπορώ να κλείσει αυτή η πληγή. Ίσως η πιο επιθετική αναφορά του Αντώνη Σαμαρά στη συνέντευξη ήταν αυτή για τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε δηλώσει ας χαρακτηριστώ και μειοδότης, αν είναι να έχουμε ήρεμη γειτονιά. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να στείλει σπίτι τους όποιους δηλώνουν ότι στο όνομα της φιλίας και ηρεμίας με την Τουρκία ας χαρακτηριστούν και μειοδότες. Η αμφισβήτηση του πατριωτισμού της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Επειδή το ένα εδώ έχουμε είναι ποιοτική διαφοροποίηση πια. Στο Μαξίμου σημειώνουν επίσης ότι ο κύριος Σαμαράς κατηγόρησε με ανίκιο τρόπο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πρόσβαλε τον Νίκο Χριστοδουλίδη με τον ισχυρισμό ότι χαργεντίζονταν με τον Ταγί Περτογάν και τον Έντι Ράμα. Ενώ υιοθέτησε ψεύδι και στρεβλώσεις παρομοιάζοντας την κυβέρνηση με καράβι χωρίς πηξίδα, όραμα και αφήγημα προς την κοινωνία με προσωπική επίθεση στον Πρωθυπουργό. Να αντιληφθεί έστω και τώρα το που πάει ο κόσμος διεθνώς, γιατί πάει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Ήταν μια συνολική διαφωνία. Συνολική, οριζοντίως. Σε μια αποστροφή, μάλιστα, τη συνέντευξη, αν προσέξατε, είπε ότι όλος ο κόσμος πηγαίνει προς μια κατεύθυνση και η κυβέρνηση πηγαίνει προς μια άλλη κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν μια συνολική διαφωνία που πραγματικά δεν άφηνε κανένα περιθώριο. Και το λέω, είναι πραγματικά. Είναι στενάχωρο πολύ. Ο πρώην Πρωθυπουργός τροφοδότησε και την κουβέντα για την προεδρική εκλογή, προτείνοντας για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κώστα Καραμανλή. Συζήτηση την οποία το Μαξίμου θεωρεί άκερη και προσβλητική για το θεσμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαρά λένε πως αυτός ήταν ο βασικός λόγος της διαγραφής του. Πάντως, από το περιβάλλον του Κώστα Καραμανλή, διευκρίνησαν από την πρώτη στιγμή και πριν τη διαγραφή Σαμαρά ότι δεν υπήρξε καμία προσυνεννόηση και δεν έχουν κανένα σχόλιο. Στο θέμα της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην καθιερωμένη ενημέρωση των συντακτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης.
Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει συμπυλίδιδες ανάμεσά της. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ούτε υποψία. Είναι ενωμένη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα εκφραστούν και εκφράζονται διαφορετικές προσεγγίσεις σε θέματα, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι βλέπουμε τον κοινό σκοπό και το καθήκον. Υπάρχει, το ξαναλέω, ένα πρόγραμμα. Είναι μαζί μας τώρα ο Αντρέας Παπαδόπουλος για να δούμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Αντρέα. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, Αντρέα. Τι έγινε, ευνηδιάστηκε ο Αντώνης Σαμαράς ή ήταν κάτι που το περίμενε? Κοίτα, μιλάμε για έναν πολύ έμπειρο πολιτικό, έτσι, που από το 1977 είναι αυτό που λέμε στο πολιτικό κουρμπέτι και μάλιστα έχει φτάσει στα νότατα πολιτιακά πατώματα ως πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ουσιαστικά θα το περίμενε. Δηλαδή, ασκώντας τόσο, όχι ισοπεδωτική, αλλά τέλος πάντων τόσο, με συγκεκριμένες, στοχευμένες λέξεις κριτικής στην κυβέρνηση και ιδιαίτερα σε πτυχές όπου σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική, αυτά που είπε για τον Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο, αυτά που υπονόησε για τον κύριο Γεραπετρίτη, νομίζω ότι θα έπρεπε και ο ίδιος να το γνωρίζει ότι δεν θα μπορούσε να παραμείνει στη θέση του και βεβαίως θα έδειχναν πολύ μεγάλη αδυναμία από την πλευρά του Πρωθυπουργού αν δεν αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, αν το περίμενε, αν ήταν κάτι που λες ότι θα έπρεπε να το περιμένει, φαίνεται σαν να το επιδίωκε κιόλας. Κοίτα, εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κ. Σαμαράς κλιμακωτά παίρνει αποστάσεις σε διάφορες πτυχές της ασκούμενης πολιτικής. Συνήθως το πρόστιμα είναι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τα ελληνοτουρκικά. Προσωπικά δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, αλλά έχω την αίσθηση ότι σχετίζεται με την ιδιοσυγκρασία του. Θέλει να παριστάνει τον εθναμίντορα πάντα ο κύριος Σαμαράς. Το είχαν ζήσει παλαιότεροι πολύ πιο έντονα το 1993. Το ζούμε τώρα σαν ένα ντεζαβί το 2024. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι επιδιώκει, δηλαδή πού το πάει από εδώ και πέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα, τώρα που πλέον είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Νομίζω ότι το πιο μεγάλο θέμα για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι αν θα μπει στο ίδιο κάδρο και ο κύριος Καραμαλής. Εκεί νομίζω θα δυσκολέψει πολύ το πράγμα. Αν εμπλακεί και ο κύριος Καραμαλής την ίδια λογική, έστω και σε πιο χαμηλούς τόνους, Μαρία, την Παρασκευή που θα μιλήσει στην παρουσίαση βιβλίου στην Πάτρα, εκεί νομίζω ότι μπορεί να έχουμε απρόβλεπτες εξελίξεις. Ναι. Πάντως θεωρείς ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα εξακολουθήσει τις παρεμβάσεις ακόμα και ως ανεξάρτητος βουλευτής, γιατί πλέον από αυτή τη θέση θα έχει φαντάζομαι και άλλη αντιμετώπιση από την Νέα Δημοκρατία, γιατί διαφορετικό είναι να είσαι βουλευτής, πρώην πρωθυπουργός βέβαια, αλλά και βουλευτής ενός κόμματος και αλλιώς να μην είσαι. Ναι, απ' την άλλη, ό,τι κάνει από εδώ και πέρα θα παράγει πολύ περισσότερο ήχο, έτσι. Θα περιμένουμε, για παράδειγμα, να δούμε τη στάση του στον προϋπολογισμό. Mm-hmm. Αν δεν καταψηφίσει ή απέχει, τέλος πάντων, θα είναι ένα σήμα ότι θέλει να το πάει πιο μαλακά. Αν καταψηφίσει, γιατί στην έντευξη του στο Βήμα λέει ότι είναι αυτονόητο θα ψηφίσει. Να δούμε αν η διαγραφή επηρεάζει και την τελική του στάση. Mm-hmm. Θα είναι όμως ένα δείγμα των διαθέσεών του το πώς θα συμπεριφερθεί την ώρα της ψήφου για τον προϋπολογισμό. Εκεί νομίζω θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα της τάσης του, που είναι σε λίγες ημέρες. Ενώ αναφέρομαι σε κάτι που είναι κοντινό, αλλά έχω την αίσθηση ότι με κάθε ευκαιρία θα παρεμβαίνει είτε κάποια εκδήλωση, είτε κάποιο βιβλίο ή οτιδήποτε. Πάντως από τη Νέα Δημοκρατία προσπαθούν με έναν τρόπο να το κλείσουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος σε δήλωσή του πριν από λίγο είπε ότι έγινε, έγινε ουσιαστικά και έκλεισε και το σενάριο για τις προώρες εκλογές. Είπε ξεκάθαρα για ακόμα μια φορά ότι πάμε για 2027. Κοίτα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το δεύτερο ήταν αυτονόητο ότι θα το έκλεινε. Δηλαδή, οποιαδήποτε χαραμάδα αν άφηνε μετά τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, νομίζω θα εκτόξευε τις φήμες, τα σενάρια, τις πληροφορίες για άμεσες πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω οπότε ήταν μια αυτονόητη κίνηση να κλείσει κάθε θέμα εκλογών. Το άλλο όμως δεν κλείνει. Νομίζω ότι τώρα άνοιξε το θέμα. Γι' αυτό σου λέω περιμένουμε όλη την παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή την Παρασκευή, αν θα υπάρχει πάντρεμα δηλαδή της αμφισβήτησης από τους δύο πρώην. Βεβαίως ο κ. Καραμαλής δεν είναι βουλευτής, δεν είναι στο ίδιο στάτους, αλλά είναι στο ίδιο στάτους ως πρώην πρωθυπουργή και ως σημείο αναφοράς για αρκετούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε δηλαδή, λες αν ενδεχομένως θα θέλουν και οι δύο μαζί να δημιουργήσουν κάτι από την αρχή, να πάνε να ηγηθούν κάποιου χώρου δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα, κυρίως αν θα είναι σαφής η αφισβήτηση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του. Αν δηλαδή έχουν συνεννοηθεί με την ευρεία έννοια να πάνε σκληρά απέναντι. Αν μπει στο ίδιο κάδρο ο κύριος Καραμαλής, εκεί δεν ξέρω τι χαρτιά έχει ο νυν Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και λέω ότι είναι πολύ σημαντική
η επικείμενη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, αν θα θελήσει να μπει στο ίδιο κάδρο, αν θα μετριάσει την κριτική του, αν θα κάνει αναφορά στον κ. Σαμαρά. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να μην ακολουθούν τον Αντώνη Σαμαρά άλλοι βουλευτές, ακόμα και εκείνοι που είναι κοντά του και πολιτικά και ιδεολογικά. Θεωρείς ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει όμως προοδευτικά σε βάθος χρόνου? Θέλω να πω, να φεύγουν ενδεχομένως σιγά-σιγά? Κοίτα, τώρα, να κάνει κάποιος κάτι αντίστοιχο είναι πορεία στο άγνωστο. Επίσης, δεν υπάρχει κάποιο επίδικο. Το 1993 υπήρχε το θέμα του τότε του Μακεδονικού. Υπήρχε ως θέμα. Τότε ήταν στο πικ του. Υπήρχε ένα κλίμα, θυμίζω, γινόντουσαν συγκεντρώσεις. Πολλοί κόσμος αντιδρούσε στο θέμα πώς θα λέγεται η γειτονική μας χώρα, που τώρα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Τότε υπήρχε ένα επίδικο. Επίσης, τότε υπήρχε και πολύ ισχυρή αντιπολίτευση τότε. Το ΠΑΣΟΚ φάνηκε και βεβαιώθηκε λίγο μετά, πήρε 47-48%. Τώρα είναι κάπως πορεία προς το άγνωστο, Μαρία, να φύγει κάποιος, λένε για βουλευτές που είναι του κλίματος, όπως ο κύριος Χρυσομάλης, να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά πού? Να πάει στην κυρία Λατινοπούλου, στο μαγικό κόσμο των ψεκασμένων? Τι να σου πω. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες για το 93. Βεβαίως, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μπόλικο πολιτικό ψωμί. Mm-hmm. Η αίσθησή μου είναι ότι με την ευρία έννοια θα τον εκφράζει αυτό το κόσμο ο κύριος Σαμαράς, είτε στα εθνικά είτε σε διάφορα άλλα ζητήματα. Θα προσπαθήσει να τον εκφράζει, αλλά αν αυτό θα αποκτήσει και πολιτικό υποκείμενο, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να το πούμε. Αλλά για να κάνει κάποιος βουλευτής κάτι, θα πρέπει να έχει και μια κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής είναι λίγο πορεία προς το άγνωστο αυτό που κάνει ο κύριος Σαμαράς. Και εμένα, Αντρέα, μου έχει κάνει εντύπωση η στάση κάποιων βουλευτών. Για παράδειγμα, του κυρίου Κακλαμάνη, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είπε στην ουσία ότι δεν είχε άλλη επιλογή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είναι αυτή και η γραμμή, έχω την αίσθηση, που έχει δοθεί από το Μέγαρο Μαξίμου, την οποία φαίνεται να υιοθετούν. Ναι, δεν έχει υπάρξει, η αλήθεια είναι, στην κυβερνητική πλειοψηφία καμία ρογμή. Δηλαδή, δεν έχει βγει ούτε ένας βουλευτής να πει: μήπως είχε κάπου δίκιο ο κύριος Σαμαράς, μήπως να προβληματιστούμε. Αυτό δείχνει όχι τόσο ότι είναι συμπαγές το κυβερνών κόμμα και η κυβερνητική πλειοψηφία, όσο ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση υπόβαθρο για κάτι άλλο. Mm-hmm. Αν υπάρξει υπόβαθρο, μπορεί να δεις εκεί κάποιους βουλευτές, έχει 3-4 βουλευτές ο κύριος Σαμαράς που είναι της απολύτου επιρροής του. Mm-hmm. Βεβαίως κάποιοι άλλοι είναι μέλη της κυβέρνησης, οπότε νομίζω θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά να κάνουν οτιδήποτε σε σχέση με την πορεία του πρώην Πρωθυπουργού. Αλλά δεν είναι οι ίδιες οι συνθήκες με το 1993. Λένε πολύ να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Παίζει ρόλο και η ηλικία του, παίζει ρόλο και το κλίμα της εποχής, παίζει ρόλο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση του 41%, έστω αν είχε πάρει 28%. Απ' την άλλη όμως, ότι υπάρχει ψωμί στα δεξιά, το οποίο ψωμί τροφοδοτείται και από την εκλογή Τραμπ, νομίζω ότι είναι εμφανές. Mm-hmm. Πάντως, αναρωτιέμαι αν τελικά, Αντρέα, αυτή η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενδεχομένως να λειτουργήσει και συσπηρωτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εντάξει. Καταρχάς, σου δυσκολεύει τον οποιοδήποτε βουλευτή. Σου λέει, αν διέγραψε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, σκέψου τι θα κάνει με μένα, με οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Νομίζω ότι ήταν ένα σαφές σήμα αυτό που έστειλε ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Αλλά να δούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, θα προκύψει για κάποιο γεγονός? Έχω την αίσθηση ότι δεν θα γίνει κάτι σημαντικό στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή, θα διατηρηθούν τα ήρεμα νερά, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, και γι' αυτό ευτυχώς που γίνονται αυτές οι συναντήσεις. Κατά την άποψή μου, πολύ καλώς ήρθε ο κύριος Φιντάν στην Αθήνα. Κατά την άποψή μου, έχει κάνει πολύ σωστούς χειρισμούς ο κύριος Γεραπετρίτης και πρέπει να υπάρχει διάλογος με την Τουρκία, αλίμονο. Αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς παραπέμπουν στο χτες. Δηλαδή, είναι ούτως ή άλλως κατά την γνώμη ένας πολιτικός του χτες. Έχει μείνει πίσω στη δεκαετία του 80. Και είναι ένας πολιτικός που θέλει να μην συζητάει η Ελλάδα με κανέναν. Θυμίζω ότι ο κ. Σαμαράς μισούσε τους Αλβανούς, είχε θέμα με τους Βούλγαρους, με τους Τούρκους, με τους Βαρεομακεδόνες. Δεν υπάρχει κανένας λαός που να συμπαθεί εδώ στη γειτονιά μας. Άρα, πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και συζητάει με την Τουρκία. Μακάρι να υπάρχει κάποια προοπτική επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Δεν θεωρώ όμως ότι, Μαρία, είναι πολύ πιθανό αυτό το σενάριο. Έστω να διατηρηθούν οι καλές σχέσεις, να μην έχουμε τα ζητήματα στο Αιγαίο. Πολλές φορές ακούγονται υπερβολές και από την αποκή πλευρά, ενίοτε και από κάποιους γραφικούς δικούς μας πολιτικούς. Η άποψή μου είναι ότι τα ήρεμα νερά βοηθάνε τους λαούς.
και της Ελλάδας και της Τουρκίας, και αυτό κατά την άποψή μου είναι το μείζον. Πάντως, Αντρέα, με αυτά και με εκείνα κάηκε και το όνομα του Κώστα Καραμαλή ως υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο δεν ξέρω και αν θα το έθετε ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και αν είχε στο μυαλό του να το θέσει. Νομίζω ότι μετά από αυτή τη συνέντευξη κάηκε και αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις έτσι κάποια εικόνα για το αν παίζει το όνομα της κυρίας Σακελαροπούλου ή κάποιο άλλο όνομα, παρόλο που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν είναι σωστό να συζητάμε προς το παρόν. Περισσότερο ερμηνείες υπάρχουν ή εκτιμήσεις. Νομίζω ο ρεπορτάζ δεν έχει κανένας. Αλλά φρονώ, Μαρία, ότι η κατεύθυνση που θα έχει το πρόσωπο, το πρόσημο του προσώπου θα έχει μεγάλη σημασία. Αν δηλαδή θα θελήσει να κάνει μια επιλογή από την κεντροδεξιά ή από την κεντροαριστερά. Κάποιοι λένε ανάμεσα σε αυτούς και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ότι από την επιλογή που θα γίνει για την Προεδρία της Δημοκρατίας μπορεί να προκύψουν εξελίξεις. Εξέλιξη στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης, εννοείς? Να δει ότι μπορεί, αν προτείνει ένα πρόσωπο από την κεντροαριστερά, εκεί να φουντώσουν οι διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Mm-hmm. Αν δηλαδή επιμείνει σε μια κεντροαριστερή επιλογή, μπορεί εκεί να δεις να φουντώνουν οι διαφοροποιήσεις. Μπορεί να πάει σε μια πιο εύκολη λύση του κυρίου Τασούλα. Έχει ακουστεί το όνομα του κυρίου Στουρνάρα. Να δούμε με την κυρία Σακελαροπούλου τι μπορεί να γίνει, για την οποία ο Πρωθυπουργός έχει πει σε όλες τις δηλώσεις ότι έχει άριστη σχέση. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα. Νομίζω όμως ότι θα φανούν πράγματα για το πού θέλει να το πάει ο Πρωθυπουργός από την επιλογή που θα κάνει. Είναι λοιπόν πρώτα το ορόσημο του προϋπολογισμού. Είναι να πω πρώτα το ορόσημο της ομιλίας του Κώστα Καραμαλή. Μετά έχουμε την ψήφιση του προϋπολογισμού. Μετά θα ανοίξει το θέμα του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας. Και μετά, Αντρέα, πιστεύεις ότι θα έχουμε έναν ενδεχόμενο ανασχηματισμό? Έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι λένε πληροφορίες. Δηλαδή ότι στο μυαλό του Πρωθυπουργού υπάρχει αυτή η σκέψη. Απλώς λένε ότι περιμένει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ίσως να είναι και ένα μέσο πίεσης ή προς κάποιους βουλευτές που θα ταλαντεύονται αν θα ψηφίσουν την πρόταση που θα κάνει ο ίδιος. Για να δούμε λοιπόν. Θέλω όμως και το σχόλιο τώρα για τα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε και το debate. Είμαστε στο δρόμο για αυτό το περίφημο debate. Θεωρείς ότι μπορεί να αναζωπηρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου ή έχει κλείσει τον κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε μέχρι στιγμής? Κοίτα, είναι νομίζω στο πιο δύσκολο σταυροδρόμιο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό της συμμετοχής. Δηλαδή πόσοι θα πάνε. Θυμίζω ότι είχαν πάει 300.000 για το ΠΑΣΟΚ. Τα νούμερα αυτά είναι απλησίαστα για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν μπορεί να πάνε καν 50.000. Αλλά μπορεί η Κυριακή για το ΣΥΡΙΖΑ να είναι, όχι τα φόπλακα, αλλά τέλος πάντων άλλος ένας κρίκος σε αυτή την πτωτική πορεία. Αν δηλαδή πάνε πολύ λίγες χιλιάδες και το συνδυάζεις αυτό, Μαρία, και με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ στην GPO για τα παραπολιτικά στο 5,8, θα χάσει πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα και τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς θα φύγει η κυρία Τζάκρη τουλάχιστον. Άρα υπάρχουν πολλά. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο, Αντρέα? Έχει πει η κυρία Τζάκρη ότι με το που ανακοινώσει το κόμμα ο κ. Κασελάκης, ίδια θα φύγει. Σήμερα ο κ. Κασελάκης βρέπει βουλευτές ανεξάρτητους. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει θα δει σήμερα το βράδυ, το απόγευμα, τον κύριο Χουρδάκη, τον ανεξάρτητο βουλευτή, προσπαθεί να μαζέψει τους 10 για να συγκροτήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει τις κακές δημοσκοπήσεις, την Κυριακή δεν πάει κόσμος να ψηφίσει, ενώ αρκετός κόσμος, όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο τοπίο για τον επόμενο πρόεδρο, είτε είναι ο κύριος Φάμελος, είτε είναι ο κύριος Πολάκης, που είναι και οι δύο επικρατέστεροι. Δηλαδή οι προοπτικές είναι πολύ δύσκολες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Να δούμε όμως. Υπάρχει κάποιο πρόσωπο από τους υποψήφιους, Αντρέα, που θεωρείς ότι μπορεί να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο ή μπορεί να λειτουργήσει αντιθέτως, διαλυτικά, ακόμα περισσότερο διαλυτικά? Τώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο. Εντάξει, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Γκλέτσος δεν νομίζω ότι διεκδικούν με αξιώσεις. Καταγραφή πάνε περισσότερο. Ο κύριος Φάμελος είναι μια επιλογή, έτσι, μια λύση ανάγκης, όμως ενώνει το κόμμα. Είναι μετριοπαθής, δεν είναι ένα πρόσωπο που θα πει κανείς ότι λάμπει και ούτε είναι μακράς πνοής. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει σε εκλογές με τον κύριο Φάμελο. Νομίζω ότι με τον κύριο Φάμελο στην Προεδρία του, σε πρώτη φάση θα προσπαθήσει να μπει στις ράγες της κανονικότητας, να τελειώσει με τον καλασελακισμό και ό,τι εκπροσωπούσε ο πρώην πρόεδρος, και να περιμένουν τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα από τους επόμενους μήνες για να δουν αν μπορεί να υπάρξει κάτι μεγαλύτερο. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Αντρέα Παπαδόπουλο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ. Καλή συνέχεια.
Αλλά με θέμα, κυρίες και κύριοι, η αλλαγή των συσχετισμών στην Ουκρανία προκαλεί απόφαση του Τζο Μπάιντεν να δώσει λίγο πριν φύγει από το Λευκό Οίκο το πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τα αμερικανικά όπλα μακράς εμβέλειας που έχει και στο έδαφος της Ρωσίας. Την απόφαση στηρίζουν επίσης η Βρετανία και η Γαλλία. Με ενδιαφέρον τώρα περιμένουν όλοι τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει πει επανειλημμένα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βοηθήσει ήδη αρκετά το Κίεβο. Και όλα αυτά την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν το σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανική επικράτεια. We should all hold his family. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Ισραηλινός στρατός εναντίον στόχων στη Βηρυτό. Με θύμα τον εκπρόσωπο της Χεζμπολάχ, ένα από τα λίγα εναπομείναντα δημόσια πρόσωπα της οργάνωσης. Στο Ισραήλ, τρεις άνδρες συνελήφθησαν επειδή έριξαν φωτοβολίδες πάνω από το σπίτι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που η Τεχεράνη διαψεύδει τις φήμες πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει πέσει σε κόμμα. Ο Ισραηλινός στρατός σφυροκοπά τη Βηρυτό για έκτη συνεχόμενη μέρα. Πύραυλοι χτυπούν πολυόροφα κτίρια στο νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου Ντάχιε, προπύργιο της Χεζμπολάχ, αλλά και σε άλλες περιοχές κοντά στο κέντρο. Σε μία από αυτές φέρεται να σκοτώθηκε ο εκπρόσωπος της φιλοειρηνικής οργάνωσης, Μοχάμεντ Αφίβ. Ο Hezbollah's media relations chief has been killed in an airstrike in central Beirut. Mohammed Afif was killed in the Israeli raid. The district of Ras al-Nabar in central Beirut was targeted without warning. Three others were injured in that attack. Η Χεζμπολάχ δεν έχει επιβεβαιώσει το θάνατο του Αφίφ, που ήταν ένας από τους λίγους εναπομείναντες εκπροσώπους της. Το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράς βομβαρδισμών και στη Βόρεια Γάζα. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τα χτυπήματα σε Μπέιτ Λαχία, Νουσεϊράτ και Βουρέιζ, όπου είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι. Εν τω μεταξύ, στο Ισραήλ, τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή εκτόξευσαν φωτοβολίδες πάνω από το σπίτι του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Κεσάρια, που είχε δεχθεί επίθεση από ντρόν της Χεζμπολάχ πριν από ένα μήνα. Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα που οι φωτοβολίδες έπεσαν στο προάβλιο. نتنياهو كما قلنا يعني هذه القضية تأتي ضمن خلاف نتنياهو مع الجيش الإسرائيلي والقضايا يعني القضية أكبر بكثير من سلامة نتنياهو. نتنياهو يريد إلقاء كل التهمة على الجيش الإسرائيلي. يتحدث عن أن هنالك محاولات للانقلاب عليه. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, ο ανώτοτος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει πέσει σε κόμμα, ενώ Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι τη θέση του ήδη έχει αναλάβει ο γιος του. Είναι κοντά μας η Μαριλίζα Αναστασοπούλου για να δούμε μαζί τις διεθνείς εξελίξεις. Καλησπέρα, Μαριλίζα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Μαριλίζα, να ξεκινήσουμε από την απόφαση του Τζο Μπάιντεν. Τι έχει συμβεί, γιατί πήρε τώρα αυτή την απόφαση για την Ουκρανία? Επισήμως λένε, διαρρέουν για την ακρίβεια, ότι ο λόγος είναι ότι υπάρχουν 10.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα που πολεμούν μαζί με τους Ρώσους στο Κούρσκ. Να εξηγήσουμε ότι το Κούρσκ είναι το μοναδικό σημείο που έχει μπει η Ουκρανία μέσα στη Ρωσία και προσπαθεί να κρατήσει συμβολικά ουσιαστικά ένα κομμάτι της Ρωσίας. Το γεγονός λοιπόν ότι μία τρίτη χώρα, με την οποία η Αμερική δεν έχει καλή σχέση, στέλνει ανοιχτά, γιατί υπάρχουν δομές και για άλλες βοήθειες από άλλες χώρες, αλλά αυτό το ότι υπάρχουν 10.000 τουλάχιστον στρατιώτες που έχουν πάει, είναι ουσιαστικά από εκεί ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε ότι πρέπει και η Ουκρανία να έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και να μπορεί να στείλει, να διευκρινίσουμε τους πυράβλους μεγάλου ελληνικούς αυτή τη στιγμή μόνο σε αυτό το κομμάτι της Ρωσίας, όχι οπουδήποτε. Αυτό είναι το πράσινο φως που δόθηκε. Είναι κάτι που ζητούσαν οι Ουκρανοί μήνες τώρα, αλλά η αφορμή είναι η Βόρειος Κορέα. Η ουσία μπορεί να μην είναι απολύτως αυτή όμως, άμα δούμε τη μεγαλύτερη σκακέρα. Έχει να κάνει και με την εκλογή του Τραμπ, ο οποίος έχει μηνύσει και ο ίδιος και ακόμη και ο γιος του σε διάφορους τόνους ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να αποφασίσει να αποδεχτεί την κατάσταση επί του εδάφους, δηλαδή να χάσει 20% των εδαφών, και πιθανώς και για την ιστεροφημία του ο Βάιντεν, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τη Χάρις, χάσανε η Δημοκρατική, έχει 2 μήνες, δεν μπορεί να κάνει και πολλά, άρα συμβολικά παίρνει μια μεγάλη... ένα ρίσκο, γιατί από πολλούς θεωρείται ένα ρίσκο κλιμάκωσης, να δείξει μια ηγετική φυσιογνωμία, να αφήσει την ιστοριοφημία του κάτι και να αλλάξει τα δεδομένα στο παιχνίδι.
Λέω, η Μαριλίζα λίγο αργά το θυμήθηκε να πάρει αυτό το ρίσκο, δεν ξέρω. Ναι, το λίγο αργά είναι λίγο σχετικό. Ουσιαστικά πλέον δεν έχει μείνει τίποτα. Έχουμε ακριβώς 2 μήνες για να αναλάβει ο Τραμπ. Παίζανε στη σκακέρα δημοκρατική πώς μπορούσαν να κάνουν βάση των εκλογών. Τώρα έχουμε τα αποτελέσματα των εκλογών, άρα κοιτάνε το διατάφτα τι γίνεται γεωπολιτικά. Οι δημοκρατικοί τρέμουν την επόμενη μέρα του Τραμπ. Θεωρούν ότι αφήνει πολλά περιθώρια στους Ρώσους και κατ' επέκταση στους Κινέζους κτλ. Είναι επίσης ένα μήνυμα και προς τους Κινέζους και προς άλλες χώρες ότι μην εμπλακείτε σε αυτόν τον πόλεμο. Οπότε αυτό μπορούσε να κάνει, αυτό κάνει. Αυτή είναι η ανάλυση. Τώρα, Μαριλίζα, αυτά τα όπλα μακράς εμβέλειας που έχει η Ουκρανία και που έδωσε το πράσινο φως ο Τζο Μπάιντεν, είναι τέτοιες δυναμικές που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στο μέτωπο? Ουσιαστικά δεν μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Αυτό λένε οι αναλυτές τουλάχιστον που ασχολούνται με τα στρατιωτικά, τα εξοπλιστικά. Τα όπλα αυτά τα έχουν, τα χρησιμοποιούν μέσα σε κάποιες περιοχές εντός Ουκρανίας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν μπορούν να αλλάξουν επί της ουσίας πολλά. Δηλαδή μπορούν να βοηθήσουν όμως την Ουκρανία να κρατήσει το Κούρσκ, οπότε να υπάρχει κάτι να ανταλλάξει εισαγωγικά, εφόσον ο Τραμπ ακολουθήσει αυτό που έχει πει, ότι να δούνε τι θα γίνει όταν θα αναλάβει την προεδρία του, ότι θα αναγκάσει τους Ουκρανούς να συζητήσουν βάσει του τι συμβαίνει στο έδαφος. Δεν είναι ότι θα αλλάξει τέλειος ο πόλεμος όσο αφορά το τι γίνεται στην Ουκρανία. Το ρίσκο είναι αλλού. Το ρίσκο είναι πώς θα αντιδράσει η Ρωσία. Η Ρωσία, ο Πούτιν, ο ίδιος σήμερα δεν έχει βγει ακόμη για αυτό το θέμα, αλλά έχουν βγει διάφοροι εκπροσωποί του, αλλά και στο παρελθόν λέει ότι μια τέτοια εμπλοκή της Αμερικής, το να χρησιμοποιηθούν όπλα της Αμερικής μέσα στο δικό της έδαφος, τα οποία ενδεχομένως να χειρίζονται και Αμερικανοί στρατιώτες, έτσι λέει η Ρωσία, σημαίνει μια απευθείας επίθεση της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, και άρα αράζει τελείως η κατάσταση του πολέμου, και απειλούν ότι, λένε μάλλον, ότι ο Biden θέλει να ξεκινήσει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και μάλιστα λένε ανοιχτά οι εκπρόσωποι της Ρωσίας ότι βέβαια αυτή η απόφαση του Biden δεν είναι δεσμευτική για τον Τραμπ και περιμένουμε να έρθει ο Τραμπ να την αναιρέσει. Αυτά τώρα είναι στα επίσημα κανάλια του Κρεμλίνου σήμερα και χθες. Ο οποίος Τραμπ μπορεί να την αναιρέσει. Ο Τραμπ βεβαίως μπορεί να την αναιρέσει, να τους απαγορέψει. Το θέμα είναι ότι ο Τραμπ θα αναλάβει σε 2 μήνες. Να δούμε τι, αν θα έχει αντιδράσει η Ρωσία τώρα. Αυτοί που ανησυχούν πάρα πολύ, ανησυχούν μην υπάρξουν πυρηνικά. Όταν λέμε πυρηνικά, εννοούμε μικρή εμβέλεια σε συγκεκριμένες, αλλά και πάλι η χρήση πυρηνικών είναι χρήση πυρηνικών. Αυτό φοβούνται για τη μεγάλη κλιμάκωση. Έτσι, κάποιοι πιο ψύχρεμοι αναλυτές θεωρούν ότι επειδή ποντάρουν στον Τραμπ, οι Ρώσοι μπορεί να κάνουν κάποιες κινήσεις, κάποιες εντυπωσιακές, αλλά θα περιμένουν να έρθει ο Τραμπ και να αναιρέσει. Βεβαίως και μπορεί να αναιρέσει. Να πούμε ότι και ο γιος του Τραμπ, το είχαμε πει και τις άλλες, είχε ανεβάσει και ένα σχετικό μήνυμα, παρότι δεν έχει επίσημη θέση, ότι επίσημη θέση ενός στην κυβέρνηση, ότι σε λίγες μέρες, σε 38 μέρες, όταν το έγραψε, τελειώνει το επίδομα και τόσο η στήριξη της Αμερικής στην Ουκρανία. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Και όλοι αλλάζουν τη θέση λίγο στη σκακέρα, για να το θέσω έτσι απλά. Γιατί και οι Ευρωπαίοι τρέμουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι στήριξης σε αμυντικές δαπάνες στην Ουκρανία έρχεται από την Αμερική. Ο Τραμπ, Μαριλίζα, έχει κάνει κάποια δήλωση σε σχέση με αυτή την απόφαση Biden? Ναι, ο Τραμπ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι είναι κατά αυτών των κινήσεων, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να κλιμακώσουν. Το έλεγε πριν, το λέει τώρα, δεν είναι, αλλάζει αυτό. Θεωρεί ότι πρέπει αυτός ο πόλεμος να κλείσει με άλλο τρόπο, δηλαδή με μια συνθηκολόγηση και όχι με το να υπάρξει κλιμάκωση επί της άφησης της Ρωσίας. Ναι, είναι ανοιχτά κατά ο Τραμπ. Βέβαια, θα τον φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση ο Biden τον Τραμπ, γιατί είναι άλλο να λες διαφωνώ και άλλο επί του εδάφου σε 2 μήνες, εάν οι Ρώσοι έχουν κλιμακώσει, να κάνει πίσω, γιατί θα φανεί ότι είναι ουσιαστικά τρέχει πίσω από τους Ρώσους. Άρα τον φέρνει και λίγο σε δύσκολη θέση τον Τραμπ επί της ουσίας. Το αφήνει ένα πρόβλημα, έτσι να το πω απλά. Μάλιστα. Μαριλίζα, είδαμε και πριν από λίγο το ρεπορτάζ τώρα για τη Μέση Ανατολή. Δώσε μας λίγο εικόνα, πώς είναι εκεί η κατάσταση? Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι στην επικαιρότητα ιδιαίτερα λόγω του τι γίνεται στην Αμερική. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ
δεδομένου ότι οι άνθρωποι που έχει ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα αναλάβουν βασικές θέσεις από την εκπρόσωπο της Αμερικής στα Ηνωμένα Έθνη, από τον, τον διπλωματικό που θα αναλάβει, τον διπλωμάτη που θα αναλάβει το Ισραήλ, ο οποίος είναι ακόμη και υπέρ των επικισμών ανοιχτά, δηλαδή έχει κάνει κάποιες τοποθετήσεις έτσι πάρα πολύ φιλοϊσραηλινές, που συνάδουν με τις διεκδικήσεις και του Νετανιάχου και των ακραίων στοιχείων της κυβέρνησης του. Το αποτέλεσμα είναι ότι το Ισραήλ χτυπάει και τη Γάζα και τον Λίβανο πολύ έντονα, παρότι αυτή τη στιγμή στο Λίβανο υπάρχει υπάρχει μια πρόταση εκεχηρίας της Αμερικής, την οποία εξετάζουν οι πολιτικοί στο Λίβανο. Το διευκρινίζω, δεν είναι μόνο η Χεζμπολάχ, είναι όλη η κυβέρνηση του Λιβάνου που δεν είναι Χεζμπολάχ. Παρόλα αυτά, το Ισραήλ αυξάνει τις πιέσεις. Γιατί θεωρεί ότι θα έχει τη στήριξη του Τραμπ ξεκάθαρα σε οτιδήποτε αποφασίσει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύουν. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Μαριλίζα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Δηλίνη, καθώς δύο χρόνια μετά από την τραγωδία στα Τέμπη δεν έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή όλο το βιντεοληπτικό υλικό για την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το βίντεο αφορά κυρίως την έναρξη της πορείας της από το σταθμό της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν ισχύουν ή όχι υπόνοιες και ερωτήματα για το τι πραγματικά μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία και αν η έκρηξη που σημειώθηκε από τη σύγκρουση των τρένων σχετίζεται με τα φερόμενα υλικά. Σε μια τραγωδία θα περάσουμε τώρα με θύμα έναν 53χρονο που είχε πάει με το αυτοκίνητό του να πάρει τα δίδυμα παιδιά του και τρεις ακόμα φίλους τους που είχαν βγει να διασκεδάσουν. Ένα αυτοκίνητο παραβίασε τη σήμανση, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα του 53χρονου με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να φύγει από τη ζωή. Ο 53χρονος που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του ήταν ιδρυτικό μέλος του γνωστού συγκροτήματος Δυτικές Συνοικίες. Σοκ και ανίποτη θλίψη για το θάνατο του μουσικού Βασίλη Ματζουράνη. Ο 53χρονος πατέρας διδήμων σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Ο συνιδρυτής του ροκ συγκροτήματος Δυτικές Συνοικίες επέβαινε στο αυτοκίνητό του έχοντας μαζί του τα δύο του παιδιά 16 ετών και τρεις συμμαθητές τους. Τον κάλεσαν τα παιδιά να τα γυρίσει σπίτι μετά τη βόλτα τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 53χρονος κινείται επί της Εγνατίας. Από την 26η Οκτωβρίου ερχόταν το άλλο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 49χρονο. Στο σημείο υπάρχει φανάρι αλλά και πινακίδα που απαγορεύεται η κάθετη διέλευση απέναντι στην οδό Λαγκαδά. Άγνωστο γιατί, ο οδηγός του Ιωταχή διέσχισε την Εγνατία και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο του Βασίλη Ματζουράνη. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, ενώ τα πέντε παιδιά τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Και στο βράδυ τα ακούγαμε που μέναμε δίπλα. Πολλές σιρήνες και πολύ θόρυβο. Μπερδεύονται, γιατί έχω συνηθίσει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια να πηγαίνει ευθεία. Πήγα στο νοσοκομείο, αλλά είναι καλά. Πιο πολύ πάθανε σοκ που δεν το πάτουν σε σκοτωμένο. Επειδή είμαστε μαζί πιο μπροστά και το πήρα τηλέφωνο, λέει: πάει να μας πάρεις, μην τρέχουμε με τα λεωφορεία. Η είδηση του θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη έχει συγκλονίσει τους φίλους και τους συνεργάτες του. Την επιτυχημένη μπάντα Δυτικές Συνοικίες, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1996 στη Θεσσαλονίκη, σύντομα αγκάλιασε το κοινό. Ναι, πολύ καλό παιδί. Τι να πω τώρα. Άψογη συνεργασία, συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους φίλους, σε όλους. Καλοκαιρινά ραντεβού. Πες μου γιατί. Σε άλλους δρόμους. Τραγούδια που αγαπήθηκαν. Πες μου πώς θα ακούω τα καλοκαιρινά ραντεβού χωρίς να σε βλέπω. Καλό παράδεισο, αδερφέ μου, φίλε μου και κομμάτι της ζωής μου. Αρνούμε να πιστέψω ότι έφυγες. Γιατί τόσο άδικα, τόσο καλό παιδί. Καλό παράδεισο, αγόρι μου γλυκό. Κατοικοί της περιοχής καταγγέλνουν ότι στο σημείο γίνονται συχνά ατυχήματα εξαιτίας των πρόσφατων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαγορεύουν τη διέλευση των οχημάτων προς την οδό Λαγκαδά. Υπήρχαν αρκετά ατυχήματα μέχρι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να περάσει πλέον να ανέβει τη Λαγκαδά. Τα πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας τους να μην προκαλεί ανησυχία. Τρέχουν, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα. Ντοκουμέντα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δρομολογούν εξελίξεις. Το πρόσωπο κλειδί, Ειρήνη Μουρτζούκου, είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομά τους και πως δεν θα καλύπτει μια ζωή τους πάντες την ίδια ώρα. Η δικηγόρος που εκπροσωπεί εδώ και ένα χρόνο την 24χρονη Ειρήνη, τη χαρακτήρισε μη διαχειρίσιμο άτομο. Οι αντιφάσεις και τα ντοκουμέντα σοκ που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φαίνεται πως τάραξαν για τα καλά τα νερά στην υπόθεση θρίλερ της Αμαλιάδας. Με την 24χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου να συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους των βρεφών. Πρέπει να κάτσω να πω την αλήθεια σε όλα. Να μην κρύψω κανέναν. Πραγματικά δεν θα καλύπτω εγώ μια ζωή τους πάντες. Πρέπει και εγώ να πω τα πράγματα με το όνομά.
Στο εάν πιστεύει πως η Πόπη, η μητέρα του Παναγιωτάκη, την φοβάται, 24χρονη, απάντησε. Εμένα, γιατί ποιος είμαι, τα παιδιά μου φοβάται. 1,5 μέτρο άνθρωπος είμαι, πραγματικά. Έχεις απειλήσει ανθρώπους. Ούτε και η μητέρα της Πόπης συγκεκριμένα, προχτές κιόλας, φώναζε με όσα άκουγε. Η Ειρήνη Μουρτζούκου ισχυρίζεται ότι προσπαθούν να τις φορτώσουν την ευθύνη για τους θανάτους των 5 βρεφών. Έχω σκάσει, γιατί μου το κάνουν, λέω αυτό, γιατί πάνε να μου φορτώσουν πράγματα και να με κλείσουν χωρίς λόγο. Θα μπω δηλαδή μέσα χωρίς τίποτα. Τα στόματα ανοίγουν και ο ένας μετά τον άλλον θυμούνται και έχουν να πουν πράγματα που σοκάρουν. Όπως η μικρή αδερφή του Παναγιωτάκη, που με την αθωότητα της παιδικής της ψυχής περιγράφει την τρομακτική εμπειρία που έζησε στα χέρια της Ειρήνης. Εγώ επειδή δεν ήθελα να με κάνει ο Ρήνος μπάνιο, μα ήθελα να με κάνει η μαμά. Η ποινικολόγος που εκπροσωπεί εδώ και έναν χρόνο την 24χρονη Ειρήνη την χαρακτηρίζει ως ένα μη διαχειρίσιμο άτομο με πολλά ψυχικά τραύματα. Δεν είναι διαχειρίσιμο γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει βιώματα, έχει τραύματα από την παιδική του ηλικία, δεν είναι καλή η σχέση με τη μητέρα και προφανώς έχει περιπέσει και σε κάποια λάθη στο παρελθόν σε σχέση με επιλογές της και θεωρώ ότι όλο αυτό δεν είναι διαχειρίσιμο υπό την έννοια ότι η υπερτερή πηχή, λέμε τώρα, η οργή και το παράπονο απέναντι στη μάνα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθεί τους κινδύνους. Στην ερώτηση αν θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την 24χρονη, η ίδια απάντησε. Γιατί είπα εγώ ότι σήμερα την παρατάω, είπα προβληματίστηκα με όλη αυτή τη συμπεριφορά, διότι δεν είναι διαχειρίσιμο άτομο. Και οφείλω, είμαι σαφής, απάντηση στο να διαπεραιώσω την εντολή. Και επειδή ανέκρισα λοιπόν όλα αυτά τα ερωτήματα. Κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών βρίσκεται στην Αμαλιάδα για να καταθέσουν οι γιατροί τόσο στο Καραμαντάνιο όσο και στο Κέντρο Υγείας κάτω Αχαΐας. Η Δώρα, η Γαριφαλιά και η Σοφία είναι τρεις από τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τα χέρια των συντρόφων τους. Η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών στη χώρα μας είναι μακρά, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν με μία φωνή δικαίωση στη μνήμη των κοριτσιών τους και αυστηρές ποινές για τους δράστες. Η Δώρα από το Αγρίνιο ήταν 43 ετών και μητέρα 3 παιδιών. Η Γαριφαλιά από την Πάτρα ήταν 41 ετών και δόρισε ζωή μέσα από το θάνατό τη. Η Ντόρα Τζαχαριά από τη Ρόδο ήταν 31 ετών, δασκάλα ειδικής αγωγής. Η Γαριφαλιά Ψαράκου στη Φολέγανθρο ήταν μόλις 26 ετών, γεμάτη όνειρα. Όλες δολοφονήθηκαν από το χέρι του συντρόφου τους. Πρώην η νυν και η μαύρη λίστα των γυναικοκτονιών μοιάζει σαν να μην έχει τέλος. Η Ντόρα ήταν το 11ο θύμα γυναικοκτονίας το 21. Η Δώρα είναι, η καινούργια Δώρα, είναι το 11ο θύμα του 2024. Εσείς πιστεύετε ότι έχει γίνει κάτι? Δυστυχώς, 3 χρόνια που έφυγε το παιδί μου δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. Η Γαριφαλιά είναι ένα υπέροχο παιδί που δεν ζει ανάμεσά μας, επειδή κάποιος σας αφαίρεσε τη ζωή. Δεν είναι θύμα κανενός, είναι μια ηρωίδα, όπως οι ήρωες είναι όλα αυτά τα παιδιά που έφυγαν έτσι αδικοχαμένα. Τα μάτια των μητέρων τους γεμάτα δάκρυα και οι μνήμες νοπές. Ενώνουν τις φωνές τους να ακουστούν στα πέρατα του κόσμου. Ενώνουν τις φωνές τους για να μην σκύψει άλλη μια μάνα πάνω από το άψυχο κορμί της κόρης της. Καθημερινά αφαιρούν τις ζωές σωριδών. Κάτι τέτοια κτίνη. Νομίζω η ατιμωρησία φέρνει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να τιμωρούνται, να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, όχι στα λόγια, στις πράξεις. Αλίπητα, τα ισόβια. Τη φίλη μου η οποία δολοφονήθηκε με πολύ άγριο και βίαιο τρόπο, μόλις αυτή ζήτησε να χωρίσει από τον σύντροφό της. Τα παιδιά μας δεν ξαναγυρίζουν πίσω, αλλά δυστυχώς οι δολοφόνοι απολαμβάνουν προνόμια από την πολιτεία. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν αυστηρές ποινές για τους δράστες και άμεσα μέτρα από την πολιτεία για την εξάλληψη της βίας και την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Ξεκινούν από σήμερα τα πρόστιμα σε όσους οδηγούς ταξί δεν έχουν POS ή δεν έχουν φροντίσει να τοποθετήσουν το ενδεδειγμένο αυτοκόλλητο σήμα στο παραμπρίζ του αυτοκινήτου. Είναι μαζί μας η Γλυκερία Νικολοπούλου για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γλυκερία. Καλησπέρα, Μαρία. Καμπάνες από σήμερα για τους οδηγούς των ταξί που δεν έχουν τοποθετήσει το αυτοκόλλητο για πληρωμές μέσω POS. Οι οδηγοί που δεν έχουν την υποχρεωτική σήμανση θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 1.000 ευρώ. Το χαρακτηριστικό τώρα αυτοκόλλητο αυτό θα πρέπει να υπάρχει στο πίσω δεξί παράθυρο, συγγνώμη, του αυτοκινήτου και θα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο οδηγός υποχρεούται να εκδίδει. Κάρτες που έχουμε. Ναι, σωστά. Ακούμε. Ο οδηγός υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη στο τέλος της διαδρομής και να δέχεται πληρωμή με κάρτα.
Από την άλλη, ο πελάτης δεν υποχρεούται να πληρώσει με μετρητά και δεν υποχρεούται να πληρώσει πριν λάβει την νόμιμη απόδειξη. Μάλιστα. Γλυκερία, έχουν ήδη γίνει κάποιοι έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα? Σωστά. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν ελέγχους σε όλη την Αττική, σε πιάτσες ταξί, σε δρόμους, σε πλατείες, προκειμένου να ενημερώσουν όσους ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση της υποχρεωτικής σήμανσης. Από τα αποτελέσματα των ελέγχων προκύπτει ότι ένα στα δύο ταξί δεν έχει τοποθετήσει το ειδικό αυτοκόλλητο. Μάλιστα, οι έλεγχοι από σήμερα θα ενταθούν σε πανελλαδική βάση, με τη διαφορά ότι πλέον όσοι εντοπίζονται χωρίς το μπλε υποχρεωτικό ταμπελάκι θα επιβαρύνονται με το τσουχτερό πρόστιμο των 1.000 ευρώ. Μάλιστα. Γλυκερία Νικολοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με συγκεντρώσεις και πορείες στις πόλεις όλης της χώρας γιορτάστηκε η 51η επέτειος από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στην Αθήνα χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν ειρηνικά μέχρι την Αμερικανική και την Ισραηλινή πρεσβεία, ενώ στη Θεσσαλονίκη η πορεία αμαυρώθηκε από επεισόδια που προκάλεσε μικρή ομάδα κουκουλοφόρων, τα οποία ωστόσο δεν πήραν μεγάλη έκταση. Χιλιάδες κόσμου τίμησαν και φέτος την 51η επέτειο του Πολυτεχνείου με πορείες στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Πολίτες όλων των ηλικιών, φοιτητικοί σύλλογοι και εκπρόσωποι φορέων απέτησαν φόρο τιμής και μνήμης στους εξεγερθέντες φοιτητές που με τη δράση τους ενάντια στη δικτατορία σηματοδότησαν την αλλαγή σελίδας στην πολιτική ιστορία του τόπου. Με ευλάβεια και σεβασμό, φοιτητές της ΠΑΣΠ ανοίγουν την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Η αιματοβαμμένη σημαία που βρέθηκε κάτω από τις σερπίστριες του τάγκ άνοιξε για άλλη μια φορά μπροστά από την πύλη του Ιδρύματος. Η σημαία προπορεύεται και δείχνει τον δρόμο σε χιλιάδες κόσμου να κατευθυνθούν προς την Αμερικανική πρεσβεία. Ζωή, παιδεία, ελευθερία. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες να ερχόμαστε εδώ για να διατηρήσουμε έτσι ζωντανή τη σπίθα για το Πολυτεχνείο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, έφτασε η κεφαλή της πορείας με την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου στη Βασιλίση Σοφίας έξω από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο καθιερωμένο τελετουργικό, οι συγκεντρωμένοι έψαλαν τον εθνικό ύμνο, ύψωσαν τα χέρια και φυγάδευσαν τη σημαία. Οι ειρηνικές πορείες της Αθήνας αμαύρωσαν τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη. Άτομα που αποκόπηκαν από την πορεία επιτέθηκαν με πέτρες και αυτοσχέδιες βόμβες Μολότοφ στις δημιουργίες της ελληνικής αστυνομίας που είχαν στήσει φραγμό επί της Εγνατίας στο ύψος της ΕΙΑΘ. Η οδός Εγνατία μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Οι αστυνομικοί απαντούν με κρότου λάμψης και εκτεταμένη χρήση χημικών. Οι διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη καίνε σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Η αστυνομία προχώρησε σε 46 προσαγωγές. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών της οικογένειας Αποστολόπουλου εγγενίασε το νέο υπερσύγχρονο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο 12.000 τετραγωνικών μέτρων στη Θεσσαλονίκη. Φιλοδοξία και στόχος του Ομίλου είναι το Ογκολογικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει καταλήτη για τις ιατρικές εξελίξεις στην Ελλάδα και σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Νέα εποχή στην ογκολογία σηματοδοτεί η έναρξη λειτουργίας του Διεθνούς Ογκολογικού Κέντρου, το οποίο εγγενίασε σήμερα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στη Θεσσαλονίκη. Το πρότυπο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο λειτουργεί με προδιαγραφές εφάμιλες των κορυφαίων ογκολογικών κέντρων παγκοσμίως, προσφέροντας ολιστική φροντίδα σε κάθε ασθενή από την έγκαιρη διάγνωση, την ετσατομικευμένη θεραπεία και τη συνεχή παρακολούθηση. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Γιώργος Αποστολόπουλος. Κανένας Έλληνας στο εξωτερικό για νοσηλεία. Ο δεύτερος στόχος είναι το μεγάλο ραντεβού της επιστήμης με την τεχνολογία. Το τρίτο ήταν οι πόρτες του Ιατρικού Κέντρου να αντικαταστήσουν τις πόρτες των αεροπλάνων. Η Θεσσαλονίκη σήμερα, μέσα από το Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο, μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια της ιατρικής πρωτοπορίας παγκοσμίως. Των πιο εξειδικευμένων θεραπείων που μπορεί να δώσει η σύγχρονη ιατρική επιστήμη, τις ίδιες μπορεί να βρει στη Βόρεια Αμερική, μπορεί πλέον ο Έλληνας ασθενή να τη βρει στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στο Θεσσαλονίκη. Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Αποστολόπουλο και στην οικογένειά του. Ψηφιακό σύστημα με υψηλή ανιχνευτική ευαισθησία, γραμμικοί επιταχυντές τελευταίας γενιάς που στοχεύουν με ακρίβεια τους καρκινικούς όγκους, θα προσφέρουν υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς. Σε αυτόν τον χώρο των 100 περίπου στρεμμάτων, να τον καταστήσουμε όχι μόνο πεδίο παροχής ιατρικών υπηρεσιών, πεδίο αριστείας στην προσφορά υπηρεσιών και την ίαση των ασθενειών, αλλά και ένα μέρος, ένα κέντρο όπου θα είναι σημείο συνάντησης Ανατολής και Δύσης
στην παροχή και της έρευνας και της καινοτομίας. Το νέο Διεθνές Ογκολογικό Κέντρο είναι έτοιμο να προσφέρει καινοτόμες και πρωτοπόρες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας. Διαθέτει κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνεργασία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με το Imperial College Healthcare NSH Trust προωθεί την ανταλλαγή εμπειρίας, εξειδίκευσης ιατρικής τεχνογνωσίας και γνώσης. Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.